πίσω από την κλιμάκωση της κρατικής καταστολής και της αστυνομοκρατίας κρύβεται η κλιμάκωση της αντιλαϊκής πολιτικής της κυβέρνησης για τα ζητήματα της εργασίας, της εκπαίδευσης, της παιδείας. Και αυτό δεν είναι γνώρισμα μόνο της σημερινής κυβέρνησης, αλλά είναι διαχρονικό γνώρισμα όλων των κυβερνήσεων, ότι η αντιλαϊκή πολιτική πάει χέρι-χέρι με τη βία και την καταστολή. Από αυτή την άποψη, η οργανωμένη απειθαρχία πρέπει να είναι η απάντηση στην κρατική καταστολή, αλλά και στην εργοδοτική καταστολή. Δεν θα περάσει ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση και τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης η συκοφάντηση του λαϊκού κινήματος και της πάλης του, ότι αποτελούν την ευθύνη για τη διασπορά της πανδημίας. Δεν πρόκειται οτιδήποτε και αν κάνετε να συγκαλύψετε τις τεράστιες κυβερνητικές ευθύνες που υπάρχουν για την έξαρση της πανδημίας, για το ότι δεν θωρακίσετε το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί υπάρχει συνωστισμός στα μέσα μαζικής μεταφοράς και πυρήνες διάδοση της πανδημίας αποτελούν οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι. Ο απαράδεκτος, και το τονίζουμε, τραυματισμός χθες του αστυνομικού δεν μπορεί να αθωώσει την κυβερνητική επιλογή για το κλίμα αστυνομοκρατίας, το οποίο είχε ξεδιπλωθεί τις προηγούμενες μέρες και χθες το βράδυ έδωσε τα ρέστα του μετά την πορεία στις γειτονιές και στα σοκάκια της Νέας Σμύρνης. Και με τέτοιου είδους γεγονότα όπως τα χθεσινά δεν μπορεί να αμαυρώσετε τη λαϊκή κινητοποίηση. Το σκηνικό που έστησε χθες η κυβέρνηση με ύποπτους μηχανισμούς και με μια ομάδα προβοκατόρων για τα επεισόδια που έγιναν στη Νέα Σμύρνη δεν πρέπει να αποκριβεί. Και βεβαίως, εμείς το λέμε καθαρά, ότι ό,τι και αν κάνετε, όσο και αν αξιοποιήσετε ύποπτους μηχανισμούς για να συκοφαντήσετε το κίνημα, για να επιβάλλετε τη λογική νόμος και τάξη, αυτό δεν θα γίνει. Γιατί ακριβώς οι πάλι του λαού, η οργανωμένη απειθαρχία, θα σας χαλάσουν τα σχέδια, το λαϊκό και νολέστικο κίνημα δεν θα μπει στο γύψο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.